είμαστε στην επόμενη μέρα της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς λοιπόν λέμε ότι μετά από αυτή την τοποθέτηση έχουν μεγαλώσει οι σοβαρές ανησυχίες και οι προβληματισμοί που έχουμε. Γιατί το λέτε? Τι είπε ο Πρωθυπουργός? Είπε ότι εγώ δεν θα κάνω τίποτα διαφορετικό από αυτό που υπάρχει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και μάλιστα έδωσε και τον αριθμό σε πόσες ευρωπαϊκές τέλος πάντων χώρες έχουν περάσει ανάλογες ρυθμίσεις. Λοιπόν, ακριβώς λοιπόν, επειδή εμείς μελετάμε την πείρα που υπάρχει από άλλες χώρες και αυτό που λέμε γάμο σημαίνει στην πραγματικότητα ισούται με τεκνοθεσία, παιδιά, κοινή γονική με έρευνα, εκφράζουμε λοιπόν ορισμένους προβληματισμούς στο εξής. Τι λέει λοιπόν αυτή η πείρα? Λέει η πείρα ότι διαγράφεται ο όρος μητρότητα-πατρότητα. Πάμε σε αυτό που λέμε όχι απλά γονέας 1, γονέας 2, γονέας 9, 10, ακόμα και γονείς που ισχυρίζονται ότι μπορεί να είναι γονείς να αποκτήσουν τη γονική μέρημνα ενός παιδιού. Καταλαβαίνετε δηλαδή γιατί μιλάμε. Υπάρχει όμως και η δεύτερη πλευρά. Εσείς επί της αρχής δηλαδή στην υιοθεσία από τα ομόφυλα ζευγάρια για να το καταλάβουμε από την αρχή. Είστε υπέρ ή κατά? Ακούστε με λοιπόν για να καταλάβουν και ορισμένοι τι λέμε. Γιατί σε όλο αυτό το πράγμα που συζητάμε, το κύριο είναι η προστασία του παιδιού. Και εδώ και από εδώ και από τη συζήτηση υπάρχει μία διαφορά. Το ότι κανένας δεν μιλάει. Μιλάμε για την προστασία του παιδιού, εννοώντας τι? Την ατομική ευθύνη. Απουσιάζει από όλη τη συζήτηση η κρατική ευθύνη για την προστασία του παιδιού, που σαφώς έχει να κάνει και με τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα σε ομόφυλα ζευγάρια και έχει να κάνει με όλα τα παιδιά. Δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση. Πώς θα προστατευτούν όμως λοιπόν, αυτά τα παιδιά? Πάμε που, λοιπόν. Κυρία, εμείς λοιπόν λέμε. Αυτά τα παιδιά που ήδη υπάρχουν και μεγαλώνουν λοιπόν μέσα σε αυτές τις οικογένειες. Σε αυτές πώς τις θα οικογένειες προστατευτούν αν δεν αναγνωριστούν όπως όλα τα υπόλοιπα? Πάμε λοιπόν να τα συζητήσουμε αυτά. Έβαλε λοιπόν και ο Πρωθυπουργός ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Βεβαίως, υπαρκτό και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αν και εμείς, εγώ έχω μία επιφύλαξη, γιατί νομίζω ότι η συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να ρυθμιστεί και με βάση αυτό που ισχύει και στον. Πώς τον είναι στον αστικό κώδικα, ότι μπορεί κάποιος να μεγαλώνει ένα παιδί και να πει με συμβολαιογραφική πράξη διαθήκη ότι αυτό το παιδί μπορεί αύριο να το μεγαλώσει. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για τα παιδιά που μεγαλώνουν, που τέλος πάντων συμβιώνουν με το σύντροφο του φυσικού ή θετού γονιού τους. Υπάρχει όμως και μία άλλη πλευρά, κοιτάξτε, που λέει ο Πρωθυπουργός τώρα ότι εγώ βάζω φραγμό, δεν το ανοίγω, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η πλευρά? Ότι στην ουσία θα ανοίξει αυτός ο δρόμος της παρένθετης μητρότητας. Θα ανοίξει και έχει ήδη ανοίξει. Και εδώ υπάρχει ένα ολόκληρο εμπόριο. Νόμος υπάρχει ήδη στην Ελλάδα. Α, μπράβο. Υπάρχει νόμος. Και σας θυμίζω τώρα λοιπόν, τι αλλάζει αφού λέει ότι αυτό δεν ισχύει για τα ομόφυλα? Και σας θυμίζω λοιπόν θα ότι σε αυτό το νόμο, εάν έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό σε χώρες που επιτρέπεται. Ναι, ακούστε λίγο. Υπάρχει λοιπόν ένα ολόκληρο εμπόριο. Σας θυμίζω λοιπόν ότι από αυτό το εμπόριο παγκοσμίως υπάρχουν, μιλάμε, δισεκατομμύρια κέρδη. Να σας πω επίσης ότι στο νόμο της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει ταρίφα που φτάνει μέχρι 20.000 ευρώ η αμοιβή σε παρένθεση της παρένθετης μητέρας. Και εδώ μιλάμε βέβαια, μετά για ιατρικούς λόγους και με εξαιρέσεις. Ναι, αλλά σε εκείνο το οποίο έχετε δίκιο είναι ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν αναπτύξει ένα εμπόριο πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχει. Στην Αιθιοπία, για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι γίνεται αυτό. Μόνο. Κατά κόρον. Μόνο. Άρα στην Ουκρανία. Δεν έχετε αποφασίσει ακόμα τι θα κάνετε. Πάμε λοιπόν για να σας το πω και ορισμένα γιατί πράγματα. Πρέπει να κάνουμε μια διακοπή και να επιμείνουμε. Αυτά που λέει το ΚΚΕ και αυτά που λέει το ΚΚΕ και βάζει στο δημόσιο διάλογο, που η Νέα Δημοκρατία έχει επιτρέψει με τη συζήτηση που έχει ανοίξει τη μονοθεματική ατζέντα και να δίνει τη δυνατότητα να βγαίνουν στην επιφάνεια και διάφορες σκοταδιστικές απόψεις που παραπέμπουν στο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια από τη μία, αλλά και από την άλλη να ανοίγονται και ανορθολογικές αντιεπιστημονικές διάφορα αυτά που ακούγονται κατά καιρούς περί κοινωνικής κατασκευής του φύλου. Βεβαίως, εμείς είμαστε αντίθετα σε όλα αυτά. Καλά. Άρα προς το όχι είναι. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είσαστε προς το όχι. Να το δούμε λοιπόν, εμείς λέμε, θα ολοκληρωθούμε, αλλά αυτά πρέπει να πούμε. Και να σας πω και μία άλλη πλευρά. Για να μην θεωρηθούν ότι τα δύο άκρα. Να σας πω και μία άλλη πλευρά. Τι λέει ο Πρωθυπουργός? Να βγάλουμε, ναι, να βγάλουμε από το περιθώριο αυτά τα παιδιά. Σωστά. Αλλά να σας πω τώρα, μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του, να εμφανίζεται υπέρμαχος των δικαιωμάτων? Σήμερα έχουμε μεγάλο συλλαλητήριο 150 φοιτητικών συλλόγων ενάντια, ναι, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας που δεν θα μπορούν να μπουν στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Δεν είναι Γιώργο, αυτά που λέει κυρία... Θα τα πείτε μετά. Θα τα πείτε με αυτά που λέει η κυρία Παναγιωτοπούλου είναι ο Δημοκράτης. Με αυτά που λέει η κυρία Παναγιωτοπούλου για το γάμο, οι Νεοδημοκράτες θα γίνουν κομμουνιστές. Αφήστε τα αυτά. Κυρία Παναγιωτοπούλου. Αυτά τα περί πυρηνικής οικογένειας για να αντιμετωπίσουμε το δημοκρατικό και γυναίκα μηχανή αναπαραγωγής δεν τα λέει το ΚΚΕ. Είπα κάτι καλό για σας. Δεν το λέει το ΚΚΕ πάντως. Δεν το καταλάβω. Εντάξει, η γυναίκα μηχανή αναπαραγωγής δεν τα λέει το ΚΚΕ. Όταν μιλάμε λοιπόν για την ακρίβεια, που βεβαίως σήμερα είναι
ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια. Πρέπει να μιλήσουμε για τους χαμηλούς μισθούς, που είναι πολύ πίσω από τα επίπεδα του 2009. Πρέπει να μιλήσουμε για το τι έχει φέρει στη ζωή μας η λεγόμενη σε εισαγωγικά πράσινη ενέργεια. Πρέπει να μιλήσουμε βεβαίως και για το τι έρχεται ως πληθωρισμός από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε επίσης για το ότι η κυβέρνηση δεν ακουμπάει αυτές τις αιτίες. Προφανώς, τι κάνει. Λέει, για παράδειγμα, ότι θα βάλω πλαφόν σε ορισμένα προϊόντα που ακόμα και αν οδηγεί σε μειώσεις τιμών, το σίγουρο είναι ότι μπορεί να φέρει αυξήσεις σε άλλα προϊόντα. Πάμε όμως να δούμε τι δεν λέει κανένας τους. Δεν λένε, για παράδειγμα, ότι το 1 τέταρτο της τιμής των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ είναι φόρος. Σωστά. Το 65% της τιμής της βενζίνης είναι φόρος. Και γι' αυτό δεν μιλάει κανένας. Γιατί τι πρέπει να πούμε, λοιπόν, αν θέλουμε στοιχειωδώς να αντιμετωπίσουμε αυτό που ζει, το μαρτύριο που ζει σήμερα κάθε μέρα η λαϊκή οικογένεια? Πρέπει να καταργηθούν φόροι που είναι άδικοι φόροι. Πρέπει να καταργηθούν φόροι, βεβαίως, ΦΠΑ, φόροι στην ενέργεια κτλ. Πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί και, αν θέλετε, πρέπει να συγκρουστούμε και με αυτή την πολιτική που επιβάλλει. Αυτό με τους μισθούς και τα εισοδήματα δεν συμβαίνει. Δεν έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα έστω σε ένα ποσοστό. Μιλάτε για αυτό που στην ουσία το έχει φάει ήδη η μαρμάγκα της ακρίβειας και έχει πώς το λένε, εξανεμιστεί? Όχι, βεβαίως. Γιατί, αν θέλετε να μιλήσουμε για μισθούς, πρέπει να μιλήσουμε για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που θυμίζω και εσείς τα λέτε κάθε μέρα και έτσι είναι. Που δεν υπάρχουν, γιατί εδώ ισχύουν νόμοι που έχουν περάσει και έχουν την υπογραφή υπουργών και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να μιλήσουμε για χίλια δύο πράγματα.